Κοιτάξτε, κυρία Δουργεράκη, πράγματι οι ευχές κάθε χρόνο δίνουν και παίρνουν από τους υπεύθυνους υπουργούς, πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων κλπ. Στην ουσία όμως συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι παίρνανε πολύ δύσκολα και το γνωρίζετε κι εσείς. Γιατί το κράτος, η πολιτεία διαχρονικά δεν σκύβει πάνω στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικο-ασφαλιστικά. Τι θέλουμε να πούμε? Θέλουμε να πούμε ότι πρώτον οι συντάξεις είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ύστερα από τη ληστρική επιδρομή από το 2013 και μετά από όλες τις κυβερνήσεις. Οι αυξήσεις που δίνονται είναι ψίχουλα μπροστά στον πληθωρισμό που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, οι τιμές στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης αυξάνονται με γοργό ρυθμό. Mm-hmm. Το 2,2 έως 2,5% που δίνεται μόνο στις κύριες συντάξεις είναι, να μην πω, γελιότητα. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε να δίνονται οι αυξήσεις και στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις στα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού. Κάθε χρόνο βγαίνει ο τιμάριθμος, βγαίνει ο πληθωρισμός και εμείς λέμε ότι σε αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να δίνονται και οι αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς και σε όλα τα επιδόματα. Προφανώς θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα, να δώσει τα αναδρομικά που σέρνονται τώρα, αποφάσεις από εδώ, αποφάσεις ειδικά δικαστήρια κλπ. Τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων και των δώρων σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε αυτούς που έχουν κάνει προσφυγές. Πολιτικές αποφάσεις. Πολιτικές αποφάσεις, προφανώς. Όπως έγινε και με τις κύριες συντάξεις. Και βέβαια να υπάρξει αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Γιατί θεωρούμε ότι το 12.000 είναι ένα λογικό όριο εισοδήματος, το οποίο δεν πρέπει να πληρώνει φόρο και είναι και ας το πούμε ένα ικανοποιητικό ποσό, ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τις ανάγκες μιας οικογένειας. Και δι των ηλικιωμένων, οι οποίοι ξέρετε πολύ καλά ότι τα φάρμακα τα πληρώνουν και μάλιστα σε μεγάλες αυξήσεις που έγιναν πρόσφατα. Λοιπόν, και η κύρια ανάγκη των ηλικιωμένων είναι τα φάρμακα και η υγειονομική περίθαλψη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες της οικογένειας, θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, γιατί το έκανα και χθες, διαβάζοντας λίγο από την ανακοίνωσή σας, κύριε Σφακιανάκη, ότι μια έρευνα της περιφέρειας Κρήτης πριν από χρόνια, δείχνοντας τις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα σε όλο το νησί, έδειχνε ότι στην Νότια Κρήτη υπάρχουν τα πιο πολλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα για την διαβίωση, για την επιβίωση μιας οικογένειας, όπως επίσης και αυτό που αναφέρατε εσείς πριν από λίγο, ότι για να ζήσει μια οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά της, τα εγγόνια της κλπ, στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο στη σύνταξη ενός παππού και μιας γιαγιάς. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέμε ότι η κατάσταση έχει αντιστραφεί πλέον. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο οι χαμηλοσυνταξιούχοι να ζητάνε βοήθεια από τα παιδιά τους όσο μπορούν και τα παιδιά να τους βοηθήσουν. Γι' αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, όλα τα κόμματα να σκύψουν πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κατώτατη σύνταξη 426 ευρώ. 426 ευρώ είναι σήμερα η Εθνική Σύνταξη, αυτή θα πρέπει να αυξηθεί. Να δοθούν αυξήσεις σε αυτές τις συντάξεις, έτσι ώστε ο κάθε χαμηλοσυνταξιούχος να μπορεί να τα φέρνει βόλτα σύμφωνα με τις ανάγκες που τρέχουν και δυστυχώς είναι αδύρυτες οι ανάγκες αυτές. Δεν μπορείς να μην πάρεις τα φάρμακα, δεν μπορείς να ζωνήσεις τα καθημερινά σου προϊόντα.
για να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, όπως πρέπει να ζει ο ηλικιωμένος, ο συνταξιούχος, γιατί τόσα χρόνια δούλεψε, 30, 40, ακόμα και 45 χρόνια δούλεψαν άνθρωποι, συνάδελφοί μας, οι οποίοι θα πρέπει να απολαμβάνουν της φροντίδας, της πραγματικής φροντίδας του κράτους. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και εμείς καλούμε τους συνταξιούχους να είμαστε σε εγρήγορση, σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί θα έρθουν οι επόμενες ημέρες που θα έχουμε κινητοποιήσεις και των συνταξιούχων, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα μηνύματα από τα όργανα, τα συνδικαλιστικά μας όργανα, για να δώσουμε την απάντησή μας εμείς ως συνταξιούχοι στην κυβερνητική πολιτική. Μάλιστα. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ κατ' επανάληψη ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να στηριχθεί από όλες τις πλευρές, να προσληφθούν γιατροί όλων των ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό, να στηριχθεί οικονομικά, έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται η κατάσταση η οποία επικρατεί στα νοσοκομεία μας. Και εδώ το νοσοκομείο του Ρεθύμνου στενάζει από έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να έχουμε ραντεβού μετά από 3 και 4 μήνες, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτός που θα έχει αυτό το ραντεβού θα είναι σε εν ζωή για να πραγματοποιήσει το ραντεβού του. Γι' αυτό εμείς, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζετε, στις 6 του Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί παγκρίτιο συλλαγητήριο πάλι για την υγεία. Ήδη και εμείς εδώ το είχαμε κάνει, το Φλεβάρι ένα μεγάλο συλλαγητήριο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα το μόνο που έγινε είναι ότι κηρύχθηκε σε άγωνη περιοχή, άγωνο το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς η ίδια τακτική ακολουθιέται και σε όλη την Ελλάδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία φθήνουν, λοιπόν, και παραδίδονται στην ιδιωτική. Εγώ σας άκουσα πολύ προσεκτικά και πάντα σας ακούω πολύ προσεκτικά. Σας ακούει και ο κόσμος πάντα πολύ προσεκτικά. Όλοι εμείς που έχουμε μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες ή είμαστε εκεί στα όρια της συνταξιοδότησης, μακάρι να υπάρχουν ευήκο αότα και να σας ακούσουν για αυτούς οι οποίοι παίρνουν και τις αποφάσεις. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουργεράκη. Από το Ράδιο 984, να είστε γεροί και δυνατοί.